Στον χώρο που ανήκει στο Υπουργείο Υγεία και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, παραπλεύρω του εργοταξίου του Δήμου, Ιωαννητών, εντοπίζεται το πιθανότερο σημείο μετεγκατάσταση του ΕΚΑΒ. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται να προκύπτει μέσα από τι ανεπίσημε συζητήσει των τελευταίων μηνών μεταξύ των εμπλεκόμενων παραγόντων του παραρτήματο ΕΚΑΒ, τη τοπική 7η Περιφέρεια, των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και φυσικά τη πολιτική ηγεσία. Μπορεί ο Υπουργό Υγεία Ανδρέα Ξανθώ να μην συζήτησε το θέμα στην παρουσία του στα Γιάννανα τη Δευτέρα, ωστόσο δημοσίευμα τη εφημερίδα Ελευθερία αναφέρει πω αυτό έχει ήδη γίνει σε αρκετέ συναντήσεις και επαφές με υπηρεσιακού παράγοντες που έχουν θέσει υπόψη του Υπουργού τη δύσκολη καθημερινότητα για το ΕΚΑΒ που φιλοξενείται στο παλιό Χατζικόστα. Η υπόθεση άλλωστε τη αναζήτηση είτε κτηριακών εγκαταστάσεων είτε χώρου, στον οποίο μπορεί να ανεγερθεί ένα κτίριο για τη φιλοξενία του κέντρου διοίκηση, του τηλεφωνικού κέντρου και τη βάση των ασθενοφόρων δεν είναι καινούρια. Έχει υποβληθεί μάλιστα ω αίτημα από την τοπική διεύθυνση του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Υπήρου και το Δήμο Ιωαννητών, στο πλαίσιο μια ευρύτερη συζήτηση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αυτών των μονάδων. Από τι συζητήσει των τελευταίων μηνών, εκείνο που προέκυψε, σύμφωνα με πληροφορίε τη εφημερίδα, είναι η απόλυτα θετική διάθεση τη έκτη υγειονομική περιφέρεια, που έχει εισηγηθεί θετικά στο Υπουργείο για την παραχώρηση έκταση στην περιοχή τη Λιμνοπούλα μεταξύ του εργοταξίου του Δήμου και του Κιακόπ. Η έκταση αυτή ανήκει στο Υπουργείο Υγεία, καθώ ουδέποτε παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών στα μέσα τη δεκαετία του 2000, παρά τι ανακοινώσει τότε του Υπουργού Υγεία Δημήτρη Αβραμόπουλου. Υπολογίζεται μάλιστα ότι στο χώρο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και ένα παλαιό πέτρινο οίκημα, ωστόσο αυτό είναι το λιγότερο σημαντικό, αφού εκείνο που απασχολεί τη διοίκηση είναι να εξυπηρετεί η θέση τη ανάγκη τη ταχεία πρόσβαση σε κάθε σημείο τη πόλη. Το σημείο κρίνεται ιδανικό για να χρησιμοποιηθεί ω βάση των ασθενοφόρων, αφού η απόσταση αφενό από το κέντρο είναι μόλι 2 χιλιόμετρα, ενώ βρίσκεται πλησίον τη παράκαμψη. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτε συζητήσει για την εκπόνηση μια σχετική μελέτη, αναφέρει η Ελευθερία, με την περιφέρεια Υπήρου. Ωστε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση. Με αφορμή πάντω στη συζήτηση για την αναζήτηση χώρου μεταστέγαση του ΕΚΑΒ, αλλά και στο πλαίσιο τη συζήτηση για τη μεταστέγαση δομών προ αγωγής αγωγή στο παλιό Χατζικόστα από το Παπαζόγλιο, έχει κατατεθεί και μια άλλη πρόταση για το ΕΚΑΒ, αυτή τη φορά από το Δήμο Ιάννητών. Πληροφορίε που δημοσιεύει η Εφημερίδα Ελευθερία αναφέρουν πω σε μία από τι συναντήσει που έγιναν για τη μεταφορά των υπηαγωγέων τέθηκε το θέμα τη ματαστέγασης με επιτελεί του Δήμου Ιωαννητών να προτείνουν την παραχώρηση δημοτική έκταση στο κάτω Νεοχωρόπουλο. Η θέση βρίσκεται πλησίων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, πολύ κοντά στην παράκαμψη τη πόλη και επίση κοντά στου άξονε τη Ιόνια και τη Εγνατεία. Υπάρχουν ωστόσο σοβαρά ζητήματα που ίσω δεν έχουν μελετηθεί επαρκώ, το πρώτο έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για έκταση που ακουμπά στη Λεωφόρο Νιάρχου. Το έργο ανακατασκευής της οποίας πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα. Και το δεύτερο, πως όπως έχει διαπιστωθεί, το σημείο εμφανίζει σημαντικά γεωλογικά προβλήματα με το έδαφος, να συγκρατεί μεγάλες ποσότητες ομβριών, κάτι που σημαίνει πω θα απαιτηθεί μια τεχνική παρέμβαση μεγάλης κλίμακα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή.